τους όγκους εγκεφάλου και τα συμπτώματά τους και τη θεραπεία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Φιλοξενούμε τον νευροχειρουργό, τον δόκτωρα Κυριάκο Παρασκευά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παρασκευά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκανδόνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, όγκοι εγκεφάλων. Ποιες είναι οι πιο συχνές μορφές που μπορούμε να βρούμε και ειδικά... Δεν ξέρω αν αυτό εξαρτάται και από την περιοχή, αν είναι διαφορετικό στην Κύπρο ή σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Θα σας απαντήσω. Η πιο συχνή μορφή καλοήθους όγκου εγκεφάλου ονομάζονται μηνυγκιώματα. Είναι καλοήθεις όγκοι, προέρχονται από την κυπελλοειδή κύτταρα της αραχνοειδής μήνυγκας. Η αραχνοειδής μήνυγκα είναι μια μεμβράνη που καλύπτει το φλοιόν του εγκεφάλου. Η συχνότερη κακοήθης όγκοι εγκεφάλου είναι δύο κατηγορίες, μεγάλες κατηγορίες. Τα γλιώματα που προέρχονται από τα κύτταρα της γλίας, που αποτελεί στηριχτική δομή του εγκεφαλικού φλοιού, και τα αστροκυτώματα που προέρχονται από τα αστροκύτταρα. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερωτήσης σας, αν η συχνότητα εμφάνισης των όγκων έχει κάποια γεωγραφική κατανομή, θα έλεγα ότι η σποραδική εμφάνιση όγκων εγκεφάλου περίπου είναι η ίδια σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι όλες οι μορφές όγκων εγκεφάλου οι άσημες ή εξαρτάται από το πόσο νωρίς θα εντοπίσει κάποιος το πρόβλημα? Θα σας πω. Ο όρος οι άσημες δεν είναι αρκετά δόκιμος όσον αφορά την αντιμετώπιση των όγκων εγκεφάλου. Θα έλεγα ότι είναι όλες οι μορφές όγκων εγκεφάλου αντιμετωπίσιμες. Ακριβώς. Αυτό θα ήθελα να πω. Και γιατί συμβαίνει αυτό στη σύγχρονη χειρουργική? Διότι πλέον επιστρατεύουμε όλα τα μέσα τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως η φλοιική χαρτογράφηση. Η φλοιική χαρτογράφηση είναι... με ειδικές εξειδικευμένες τεχνικές χαρτογραφούμε το φλοιόν του εγκεφάλου, ώστε να εντοπίσουμε περιοχές, έλικες του εγκεφάλου, στις οποίες μπορούμε να διεισδύσουμε χωρίς να προκαλέσουμε κάποια βλάβη στον ασθενή. Διότι ο σκοπός μας, ναι, μεν είναι η μέγιστη μικροχειρουργική αφαίρεση ενός όγκου εγκεφάλου, αλλά μέγιστη αλλά ασφαλής εξαίρεση. Επιστρατεύουμε και πάρα πολλά άλλα μέσα τεχνολογίας, όπως οι λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες, δεσμιδογραφίες. Χειρουργούμε ένα ασθενή ενός όσων είναι ξύπνη, awake, οι λεγόμενες awake κρανιοτομίες. Διότι αυτό αυξάνει το λειτουργικό αποτέλεσμα, ειδικά σε όγκους που βρίσκονται σε σημεία του αριστερού ημισφαιρίου που ελέγχουν την ομιλία, την κίνηση στο άνω άκρο και στο κάτω άκρο. Για πείτε μου, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον γνωρίζω ότι δύσκολες επεμβάσεις που αφορούν όγκους εγκεφάλου αποστέλλονταν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούν αυτές οι επεμβάσεις πλέον να γίνονται στην Κύπρο? Όχι μόνο μπορούν, γίνονται. Και με τεράστια επιτυχία. Διότι ήμουν σε αυτά τα μέρη που λέτε. Στη Γερμανία δεν ήμουν. Ήμουν στην Οξφόρδη και είχα κάνει και ένα μικρό διάστημα στην Αμερική. Η χειρουργική τεχνική είναι η ίδια σε όλον τον κόσμο. Και ειδικά στη χειρουργική εγκεφάλου, που αυτό που προεξάρχει είναι η τέχνη στο χέρι του χειρουργού, γιατί είναι μια πολύ τεχνικά δύσκολη δικότητα, δεν μπορεί ένα ρομπότ ή ένας τεχνολογικός εξοπλισμός να επισκιάσει την ίδια τέχνη του χειρουργού. Επομένως, εάν σε ένα νοσοκομείο, είτε βρίσκεται στην Κύπρο, είτε σε μια άλλη χώρα, υπάρχει ο σωστός εξοπλισμός, η άρτια επιστημονική εκπαίδευση και ομάδα, μπορεί να γίνει ακριβώς το ίδιο χειρουργείο που μπορεί να γίνει σε όλον τον κόσμο. Αντιμετωπίσατε ιδιαίτερα δύσκολα περιστατικά εδώ στην Κύπρο? Θα έλεγα αντιμετώπισα αρκετά δύσκολα περιστατικά, αρκετά περιστατικά υψηλής τεχνικής δυσκολίας, ναι. Όπως μπορούμε να εξηγήσουμε έτσι με απλά λόγια για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές σε τι αναφερόμαστε? Βέβαια, ας πούμε μπορούμε να αναφέρουμε έναν όγκο στην περιοχή του σφαγητηδικού τρίμματος. Το σφαγητηδικό τρίμα, αν μπορείτε να φανταστείτε, είναι κάπου εδώ, είναι περιοχή no man's land, δηλαδή η περιοχή του κανενός, που χρειάζονται πολλές ειδικότητες για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτή την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, με την ομάδα, με την εξειδίκευση, με τον εξοπλισμό, τη σωστή τεχνική, μικροχειρουργική τεχνική, αντιμετωπίζονται αυτά τα χειρουργεία μετά από 10, 15, 20, 25 ώρες. Είναι πολύ ώρα χειρουργεία με τεράστια επιτυχία. Πόσες ώρες απολογούμε, δεν άκουσα? Πρόσφατα, για παράδειγμα, είχαμε ένα χειρουργείο πριν 3 εβδομάδες 27 ώρων. Δηλαδή περισσότερο από μία μέρα ήσασταν στο χειρουργείο με τον ασθενή? Ναι, περίπου είναι μία-μία μισή μέρα αυτά τα χειρουργεία, ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι χειρουργεία τα οποία προσφέρουν επιβίωση, να αφαιρείται πλήρως ο όγκος ή οποιαδήποτε βλάβη. Και πλέον η σύγχρονη αναισθησιολογία έχει ξεπεράσει το εμπόδιο του να υπάρχουν υψηλές επιπλοκές σε έναν ασθενή ο οποίος λαμβάνει αναισθητικό
πάρα πολύ. Δεν ισχύουν αυτά στη σύγχρονη χειρουργική και στη σύγχρονη αναισθησιολογία. Και φαντάζομαι χαίρουν άκρας υγείας τώρα αυτά. Σαφέστατα. Αν δεν έχει άκρας υγείας, κύριε Μαρκαντώνη, δεν θα το ανέφερα καν. Θα ντρεπόμουν να το αναφέρω. Μάλιστα, το λέω γιατί έτσι δίνουμε θάρρος και σε άλλα άτομα που μπορεί να εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα και να ξέρουν ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Έτσι, γιατρέ. Σαφέστατα. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε και έναν περιστατικό σε έναν νεαρό παιδάκι με έναν όγκο, πολύ δύσκολο όγκο. Που και πάλι με μεγάλη επιτυχία, πολύ ωρο χειρουργείο, νομίζω 16 ωρών, και πάλι όμως χέρι άκρας υγείας και είναι έτοιμο να πάει στο σπίτι του. Μάλιστα, θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια συμπτώματα που μπορεί να χτυπήσουν καμπανάκι, ούτως ώστε να αντιληφθεί κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά και να αποταθεί σε έναν νευροχειρούργο? Βέβαια, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς οι όγκοι εγκεφάλου συμπεριφέρονται ύπουλα. Ένα συχνό σύμπτωμα είναι η κεφαλαλγία, δηλαδή ο πονοκέφαλος. Μα στη σύγχρονη εποχή σχεδόν ακριβώς. Κάθε μέρα έχουμε ημικρανίες, κεφαλαλγίες. Ακριβώς. Θα ανησυχήσουν. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι ένας πονοκέφαλος δεν πρέπει να ανησυχήσει. Ένα ασθενή, εκτός αν είναι επίμονος και λαμβάνει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να συμπεριφερθεί, να εκδηλωθεί καλύτερα ένα όγκο εγκεφάλου είναι μια επιληπτική κρίση, μια παράλυση κρανιακού νεύρου. Διαταραχές συμπεριφοράς, οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν με έναν καταθλιπτικό μορφό συναίσθημα ή με μια επιθετικότητα. Επομένως, δεν μπορείς να αξιολογήσεις έναν ασθενή ότι έχει όγκο εγκεφάλου, γιατί απλά άλλαξε η συμπεριφορά του τις τελευταίες 3-4-5 μέρες ή εβδομάδες. Επομένως, δεν υπάρχουν συμπτώματα δυστυχώς που μπορούν να μας θορυβήσουν ότι έχουμε έναν όγκο εγκεφάλου, εκτός από κάποια ίσως πιο θορυβώδη συμπτώματα όπως η επιληπτική κρίση και η αστάθεια στη βάδιση. Αλλά και πάλι μπορεί να μην είναι όγκος εγκεφάλου. Μάλιστα, και έτσι για να κλείσουμε, φαντάζομαι υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις που να προειδοποιούν για τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Όχι. Όχι, ούτε εδώ. Όχι. Προληπτικές εξετάσεις υπάρχουν για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του παχύος εντέρου, τον καρκίνο του προστάτου. Δεν μπορείς να κάνεις προληπτικές εξετάσεις στον εγκέφαλο σου για να είσαι αν έχεις όγκο. Αυτό θα ήταν ψυχοφθόρο για τον ίδιο τον ασθενή και θα ήταν δυσβάσταχτο οικονομικά για το σύστημα υγείας. Mm. Επομένως, όχι, δεν υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις. Όσον αφορά τις καλοήθειες και κακοήθειες του εγκεφάλου. Επομένως, έτσι για να κλείσουμε, αν αισθανθούμε κάποια από τα συμπτώματα τα οποία μας είπατε ότι ίσως να χτυπήσουν καμπανάκι, θα πρέπει να αποταθούμε στο γιατρό. Ναι, στον νευροχειρουργό, στον χειρουργό εγκεφάλου. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι,